δικιά μου διάθεση προς εσάς και την ουσιαστική χαρά. Γιατί ξέρετε, στο σχολείο που περνάω ή όποτε περνάω, η κάθε μία από εσάς είναι απασχολημένη, έχει εκείνη την ώρα τα παιδιά κτλ. Αλλά επιμένω πάντοτε και λέω και στα κορίτσια, ας έρθουν μία φορά στο εξάμηνο, όταν δίνουμε τον νηματισμό, όταν κάτι πολύ συμβολικό προσφέρουμε, μόνο και μόνο για να πούμε τα χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσω στην ουσία για αυτό που γίνεται μέσα στα σχολεία και σας ευχαριστώ για τον εξής λόγο. Δεν έχουμε προβλήματα στα σχολεία από θέματα καθαριότητας, από θέματα ατυχημάτων, από ζητήματα παραπώνων. Ξέρετε πόσοι συλλόγοι γονέων έρχονται στο γραφείο μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα. Δεν άκουσα ότι τα παιδιά τους παραπονιούνται. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω. Και όχι απλά να σας δω και να πω πόσο μορφήνατε ή πόσο εγώ άλλαξα. Δεν είναι αυτή η ουσία. Και επιμένω και λέω, ναι, μία ώρα θα λείψετε από το σχολείο, το ξέρουν οι διευθυντές, για να πούμε τα χρόνια πολλά, αλλά και με την ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα, άσχετα αν διοικητικά ανήκετε στο Δήμο, άσχετα αν οικονομικά πλέον πληρώνεστε από το Δήμο, ο Δήμος είναι ενιαίος, ο Δήμαρχος είναι ένας, η Σχολική Επιτροπή είναι αρμόδια για τα σχολεία, εμείς θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι διαρκώς αυτό, να δίδουμε ό,τι μπορούμε μέσω του ηματισμού σε εσάς για να στείλουν τα χέρια. Να υπενθυμίσω ότι τα υλικά καθαριότητας τα δίδουμε σε χρήμα στα σχολεία. Άρα, όταν και όποια από εσάς δεν έχει υλικά καθαριότητας, απευθύνεται στο διευθυντή και με τη συνεργασία που μέχρι τώρα είχατε και έχετε, από εκεί και πέρα το λειτουργείτε. Επαναλαμβάνω και το ξεκαθαρίζω για παλαιότερες και νεότερες. Δεν δίνουμε εμείς υλικά καθαριότητας από τα γάντια σας και τη μάσκα σας μέχρι τη χλωρίνη και οτιδήποτε άλλο. Ξεκάθαρα.